μέσα τι έχετε? Χρυσάφι. Ψέματα. Πάρσε ρε. Αστεία το λέω. Προδοσία. Ο Μεγαλέξανδρος έπεσε στο πεδίο της μάχης. Ο πέμπτος δεν είναι εδώ. Όχι, ο όγδος. Ακετά. Καμπανίνα λόγινα. Ντομένικος. Θεοτοκόπουλος. That's why they just call you Greco. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες παρουσιάζουν απόψε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο κωμικό ηθοποιό Σωτήρη Μουστάκα. Ένα παιδί της Κύπρου που μεγάλωσε στο σπίτι που βρίσκεται πίσω μου, εδώ στις κάτω πλάτρες, και το άστρο του έλαμψε στον απανταχού ελληνισμό. Το πατρικό του σπίτι. Εγώ ήμουν μικρός και το θυμούμαι τον Μαγκαρίτη, τον Σωτηρή. Επήγαινε σχολείο στη Λεμεσό γυμνάσιο και έρχεται μάλλον και νύχτα να παίζε φκιολί. Και άρεσκε μου πολλά. Εγώ εμένα και όλους τους χωριάνους. Έτσι μικροί που είμαστε και άρεσκε μας που έπαιζε και έρχομαστε μπουκό και ακούγαμε. Τι άλλο θυμάσαι που τότε γίνονται σε εποχές? Ήταν 7-8 αδέρφια, εσύ είναι οι γονείς, ήταν 10 άτομα. Δύσκολη γέρι τότε. Δύσκολη και φτώχες. Για να φάει ψωμί έπρεπε να ζυμώσει η μάμμα σου. Ζυμώσει και να το ψήσει και να φάει. 22 μέρες εμούχλαζε και τρώαμε. Να μου λέω. Δεν είχε να πουλήσει ψωμιά. Μετά που μεγάλωσε και έγινε ο μεγάλος ο Σωτήρης Μουστάκας, τι συναισθήματα είχετε εσείς οι χωριάνοι εδώ? Ακούγαμε Σωτήριν και μίλανε ότι είναι τη Λεμεσόν, κάτω πλατρές, άρεσκε μας. Που ακούγαμε το χωριό μας ότι είναι ένα μεγάλο ηθοποιό. Θωρέστε ταινίες του. Βεβαίως, ευτότερα Θοδότης. Σκέφτεστε κάτι να κάνετε ως κοινότητα για να τιμάτε τη μνήμη του ανθρώπου? Το πεζόδρομο τον ονομάσαμε Σωτήρη Μουστάκα. Αυτόν που είναι αυτόν έξω από... πεζόδρομο, είναι από δίπλα από το σπίτι. Τον πατέρα του το θυμάστε, τους γονείς του? Βέβαια τους θυμούνται, είναι συγγενή. Α, είναι συγγενής. Τι συγγενή είναι? Ο Σωτήρης είναι δεύτερος με εξάρφο. Ο παπάς του, ο Στυλής, ο Στέλιος, ο Μουστακά, ήταν πρώτα εξάρφο με τη μάμμα μου. Ο πατέρας του Σωτήρη Μουστακά. Ναι, ο πατέρας του Στυλή και, και η μάμμα, τη, η μάμμα μου ήταν αδέρκια. Τι θυμάσαι από τον πατέρα του? Ήταν γενοτάρχης, αλλά εγώ δεν τον εγκαλούφτασα, γιατί ήταν του 40. 40 στο 44, 45. Έχετε κάτι που καμιά φωτογραφία? Όλη φωτογραφία του εκεί στο συμβούλιο ή στο γραφείο. Του Στυλή Μουστάκα. Όλους τους γενοτάρχες, τους παλιούς. Ο Μουστάκας για μένα ήταν ένας αγαπητός φίλος. Εγνωριστήκαμε στην τρίτη-τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Εγκαθόμαστε στο ίδιο θρανείο.
και έμενε περίπου 150 μέτρα από το σπίτι μου. Οπότε είχαμε πολύ κοινό έδαφος για να αναπτυχθεί η φιλία μας. Επίσης, κάμναμε μπάνιο στη θάλασσα, στη ίδια περιοχή, την αποβάθρα τους Φράγκους, η οποία δεν υπάρχει τώρα. Πώς το θυμάστε ως παιδί τότε? Σωτής ήταν ένα καλό παιδί, ήταν λεπτός, ήταν αδύνατος, μέχρι που έφερε τους ανάρρωστος πολλές φορές. Είχε μανία με τη μουσική, έκανε μαθήματα βιολιού από εκείνη την ηλικία, τραγουδούσε όπερα της Χασάπικα κλπ. Η μάνα του ήταν μια πολύ πολύ εύθυμη κυρία, είχε το χιούμορ της και πιστεύω ο Σωτήρης επήρε λίγο από τη μάνα του. Ήταν ένα εύφυτο ταλέντο. Μετά συχνάζαμε στο Νάρι, παίζαμε το μπιλιάρδο. Εμείς τότε με τον Σωτήρη είχαμε αγοράσει συνεταιρικά μια βάρκα. Την αγοράσαμε για 10 λίρες από έναν ψαρά που την έκαμε ο ίδιος, ο οποίος ονομάζεται ο Νίκος Τενέκας. Τι ηλικία είχατε τότε? Είμαστε 15 χρονών. Είχαμε μια βάρκα, με κουπιά βέβαια. Όταν πιάσαμε τη βάρκα έπρεπε να τη γράψουμε στο τελωνείο Λεμεσού, που ήταν και τότε ο νιολόγος. Επήγαμε, τώρα 14-15 χρόνια κάτσαμε, περιμέναμε τον Τελώνη. Μπήκαμε μέσα, ο Τελώνης με τη στολή του Ναβάρχου. «Μιτσί, πόσα μέτρα είναι η βάρκα σας?» 10 μέτρα. «Πόσο πλάτος?» 3, ξέρω πόσο ήταν. «Με κουπιά, με μηχανή, με κουπιά, μηχανή». Χτυπά το τηλέφωνο. «Ναι, Κική, δώσ' μου τον εμένα», λέει. Και σαν ήταν σοβαρός με εκείνον το authority που είχε αυτός, ξεκινάει από το τηλέφωνο. «Κωστάκη, γιατί δεν τρως ταύγος σου, παιδί μου, να μεγαλώσεις?» Ξαπολά ο Σωτήρης ένα γέλιο, εντάξει το γέλιο του Σωτήρη, όταν γελούσε να ακούει τους σε 3 τετράγωνα. Αυτό ήταν το ταλέντο του Σωτήρη. Ο Σωτήρης εντωμεταξύ είχε ενταχθεί σε μια θεατρική ομάδα που έκαμε ένας παλιός ηθοποιός που έκοψε στην Κύπρο γιατί παντρεύτηκε την αδερφή του Γιορταμπλή που είχε τα σινεμά. Ονομάζεται τον Κίμης Ραυτόπουλος. Και έπαιζε και ο Σωτήρης σε αυτήν την ερασιτεχνική ομάδα. Ο Σωτήρης εντωμεταξύ το 1958 ήταν, πήγαινε στην Ελλάδα για να πάει στο Εθνικό Θέατρο. Στον πατέρα του δεν είχε πει τίποτε, διότι ήταν αντίον ο πατέρας του. Η μάνα του το ήξερε. Δεν επέρασε να μπει στο Εθνικό Θέατρο. Γύρισε πίσω το άλλο καλοκαίρι και ήταν λυπημένος, σαν ήταν στο μαγαζί του χιού μου. Ήρθε εκεί και έλεγε του, «Κύριε Νικόλα, ήξερες», λέει του, «επία στο Εθνικό Θέατρο, με δεχτήκα, ξέρω εγώ», κλπ. Του λέει, «Ποιος είναι ο διευθυντής?» Λέει του, «Ένας Νίκος Παρασκευάς». Λέει του, «Φίλος μου», του λέει, «το ξέρω». Και του έγραψε μια επιστολή, «Αγαπητέ μου Νίκο, είναι ένα ταλέντο και με τον αφήσεις να χαθεί». Επήγαινε ο Σωτήρης πίσω, γύρισε πίσω τον επόμενο χρόνο και έγραφε στο Εθνικό Θέατρο και έπρεπε να το πούμε του παπά του. Δεν μου έλα ποτά και να το πω του παπά μου να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λέει του παπά, λέει του, άλλαξα σχολείο και αντί στην εμπορική είμαι στο Εθνικό Θέατρο. Σαν ήταν ο παπάς του για μένα, λέει του, «Ρε, εγώ έστειλα σε στην Αθήνα να σπουδάσεις και εσύ να γίνεις καραγιώσεις». Αυτά ήταν οι αντιδράσεις του. Το θυμάστε αυτό, ε? Το θυμάστε και βούραν τον, έτρεχε πίσω του μέσα στο χωράφι. Μουστάκαν τον εγνώρισα κυρίως στην περιοχή του Άρη που ήταν τότε στην Οδόν Αθηνών απέναντι από το σημερινό ΤΕΠΑΚ, στο οποίο συχνάζαν μαθητές γιατί ο Άρης ήταν ένας πολιτιστικός σύλλογος και βρίσκονταν οι μαθητές το απόγευμα εκεί
έπαιζαν το τάβλιν τους, το σκάκιν τους, το πιπόγκ τους, το μπιλιάρδον τους, στο οποίο ο Μουστάκας διακρίνεται. Όταν ο Μουστάκας ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, οι δικοί του δεν του είχαν και πολλή εμπιστοσύνη και έπρεπε να καλυφθούν ότι κάποιος θα τον βοηθούσε, κάποιος θα τον προστάτευαν. Και με τη βοήθεια του αδόλφου, που ήξερε τους δικούς του, εγώ δεν ήξερα τους δικούς του, τους είπαν ότι τον εγγυάται γιατί θα ήταν μαζί μου. Και όταν ήρθε στην Αθήνα και έδωσε εξετάσεις για το Εθνικό Θέατρο, την πρώτη χρονιά δεν επέρασε. Και ήρθε και έμενε μαζί μου στο ίδιο δωμάτιο για ένα μεγάλο διάστημα. Πόσο καιρό? Μα περίπου τον πρώτο χρόνο. Και θυμούμαι τότε, έπρεπε για να παίρνει και συνάλλαγμα να τον γράψουμε σε κάποια σχολή. Και τον γράψαμε στην Ανώτατη Βιομηχανική. Βέβαια κάτι που δεν του άρεσε τούτου. Ο στόχος του ήταν πολύ ταλαντούχος, ο Μουστάκας, ως ηθοποιός, ως κωμικός ιδιαίτερα, τέλος πάντων. Αυτόν το εντοπίζατε και από την παρέα μαζί του? Τώρα να σας πω πράγματα, εμείς όταν άρχισε να μας διηγείται, μπορούσε να σου στρώσει, να σου διηγηθεί παραμύθι, το έκανε εκείνος για να γίνει τόσο πιστευτός και να σε κάνει εσένα να βγάλεις το γέλιο, που από το γέλιο των πολλήν που καθόμαστε λοιπόν εσείς εκεί στο ορατό, 4-5 φίλοι να μας οδηγείτε, επονούσαμε εδώ πίσω από το γέλιο των πολλήν, δεν αντέχαμε το γέλιο. Ήταν εξαιρετικό. Μια άλλη φορά που του κάναμε παρατήρηση, λέει πάει σχολείο ή δεν πάει στην Ελλάδα Βιομηχα. Πάω, πώς δεν πάω. Καμά κατάλαβε πώς τον υποψευόμαστε, έπαιρνε μια τσάντα και φεύγει το πρωί και πήγαινε στα σινεμά αντίδραμα. Οπότε πώς θα μας πείσει ότι πάει να παρακολουθήσει μαθήματα. Σήμερα πήγα λέει και παρακολουθήσα και φυσική. Εσύ φυσική, ναι. Καλά, και να σας πω τι έμαθα. Να μας πεις. Έμαθα ότι ένα σώμα πίπτει, άμα το αφήκεις πίπτει. Πίπτει, παρακαλώ. Να σας δείξω λέει. Πάει στην μια κουζινίτσα που είχαμε, γεμάτη λουκάνικα, από το πέρναμε από την Κύπρο. Είμαστε στον τέταρτο όροφο. Πάει στο μπαλκόνι, τα άφηκε εκεί και πέσα κάτω πίπτου λέει τώρα. Γιατί η ρηβαρίτη ήταν και πίπτου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μας υποδείχεστε εδώ στο σπίτι σας στη Λεμεσό να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο με τον οποίο είχατε μεγάλη σύνδεση, έναν άνθρωπο που παρά για σας είναι αίμα σας, για όλους όσοι τον γνώριζαν είτε από κοντά είτε ως ηθοποιόν από την τηλεόραση, τον ένιωθαν επίσης δικόν τους άνθρωπο. Και δεν είναι άλλος από τον Σωτήρη Μουστάκα. Καλά, για μένα ήταν βεβαίως αίμα μου, γιατί αδερφός του πατέρα μου. Αλλά πέραν αυτού είχαμε και μια πιο προσωπική σχέση διαχρονική. Ήταν πολύ αγαπητό μου πρόσωπο. Είναι πολύ αγαπητό μου πρόσωπο, γιατί θέλω να σκέφτομαι ότι έχει φύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν μόνο να μην τους ξεχνάμε. Σωστό. Ναι. Η διαφορά που είχατε ηλικιακά πώς ήταν? Εντάξει, ο θείος μου ήταν του 40. Είχαμε αρκετά χρόνια. Ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας βεβαίως. Ήταν πολύ πιο μικρός από τον πατέρα μου. Θέλω να σας πάρω το χρόνο αρκετά πίσω. Στις πρώτες αναμνήσεις που έχετε εσείς ως παιδί. Ναι. Τι θυμάστε ως παιδί από τον Σωτήρη Μουστάκα? Εντάξει, ως παιδί, όταν είχα γεννηθεί εγώ, ήταν βεβαίως ακόμη στην Κύπρο. Ήταν μαθητής τότε. Αλλά μετά έφυγε για σπουδές, τότε οι εποχές δεν ήταν και πολύ εύκολες. Εγώ τον είχα πρωτοδεί, που θυμάμαι, μαθήτρια θα λέγα, του γυμνασίου μάλιστα. Όμως είχε αρχίσει να χτίζει την καριέρα του. Τότε τον βλέπαμε στον κινηματογράφο. Ήμασταν οικογενειακώς πολύ περήφανοι για την εξέλιξη του.
όπως σας είπα, η πρώτη φορά θυμάμαι ήταν, πρέπει να ήμουν μαθήτρια του γυμνασίου, όταν τον είχα πρωτοδεί από κοντά. Μετά άρχισε και εκείνος να έρχεται πιο συχνά στην Κύπρο. Και καλά-καλά τον είχα γνωρίσει όταν πήγα στην Αθήνα για σπουδές, γιατί έμεινα κοντά τους το πρώτο έτος, κάτω από τις φτερούγες τους. Ήταν πολύ δοτικός άνθρωπος, πολύ της οικογένειας βεβαίως, λατρεία για τη γυναίκα του, για το παιδί του. Ποτέ να τον είχα ακούσει να πει άσχημη λόγια, άσχημη κουβέντα για οποιοδήποτε, είτε για συνάδελφο του, είτε για κάποιο γνωστό. Ήταν μοναδικός. Άρα εσείς ήρθατε κοντά την περίοδο που σας φιλοξένησε για σπουδές. Ναι. Τι αναμνήσεις έχετε από εκείνη την περίοδο, από τον άνθρωπο Σωτήρη? Να σας πω, ήταν και μια δύσκολη περίοδος τότε, γιατί είχα πάει για σπουδές το 1974, μετά τον πόλεμο. Η ψυχολογία μας όλων ήταν, δυστυχώς, δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν θα ξεχάσω που όταν έφτασα στο σπίτι τους, το σαλόνι τους ήταν γεμάτο από ρούχα που είχαν ετοιμάσει για να στείλω στην Κύπρο, και από ό,τι ξέρω ο θείος μου ήταν έτοιμος να έρθει να κατέβει εδώ να πολεμήσει. Ναι. Το έλεγε, ναι. Ναι, ήταν, αγαπούσε την Κύπρο, ελάτρευε την Κύπρο και οτιδήποτε κυπριακό, οτιδήποτε κυπριακό. Μα τι να σας πω, καθόταν μόνος του, έκανε, πώς το λέμε, μαχαλεπή. Ήξερε όλες τις συνταγές, μαχαλεπή το παραδοσιακό, ναι. Κάθε φορά που πήγαινα, του πήγαινα τα χαλούμια, αλλά τα σκληρά, τα χωριάτικα του άρεσαν. Παλουζέ. Οτιδήποτε κυπριακό, ελάτρευε την Κύπρο, όπως σας είπα. Αλλά, θα ήθελα να το πω και αυτό, όποτε ερχόταν, με ενθουσιασμό, αγάπη, και έφευγε κάπως απογοητευμένος. Γιατί αυτό? Γιατί ίσως θυμόταν την Κύπρο πιο καθαρή, πιο αγνή. Έφυγε μετά την εποχή της ΕΟΚΑ, που ήταν όλα, υπήρχε έτσι μια άλλη ατμόσφαιρα τότε. Τα τελευταία χρόνια που ερχόταν, έβλεπε τον νέο πλουτισμό μας, τα δίθεν και τα τάχα, κάτι που ήταν, δεν τον χαρακτήριζε καθόλου. Παρόλο που σαν ήταν καταξιωμένος καλλιτέχνης όνομα, ο ίδιος ήταν τόσο απλός που όλα αυτά τον ενοχλούσαν καθόλου. Ήταν απλός άνθρωπος. Απλός μέχρι, τι να σας πω. Δεν θα ξεχάσω, μια φορά είχε πάει η αδερφή μου στο σπίτι τους, επίσκεψη, και θα την κατέβαζε, επειδή ήταν πολύ μακριά το σπίτι τους, είχε και παράσταση, θα την κατέβαζε πιο κάτω για να βρει ταξί. Και της λέει, έρχομαι Μαρία μου, δύο λεπτά, και έρχεται, τη βάζει μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν με τις πιτζάμες. Με τις πιτζάμες. Η Μαρία τον έβλεπε. Και κατεβαίνει σε μια λεωφόρο με τις πιτζάμες και τη σταματά ταξί. Ο ταξιτζής έμεινε. Κύριε Μουστάκα, εσείς, ναι, θέλω να πω, ήταν τόσο απλός που δεν τον ενδιέφερε. Η εικόνα που λέει. Εικόνα, ναι. Εικόνα, η ηλική. Άρα τον ενοχλούσε πολύ και
ημικατεχόμενη πλέον Κύπρος. Βεβαίως. Αλλά και ο τρόπος της εξέλιξης μας. Της κοινωνίας ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό που άφησε πίσω του. Πριν πάει στην Ελλάδα. Όχι, σίγουρα ήταν όχι. Ήταν μια άλλη Κύπρος. Ήταν μια αγνή Κύπρος που πάλευε για την ελευθερία της. Ο ίδιος είχε, από ό,τι μου έλεγε, είχε πιαστεί από τους Άγγλους κιόλας. Έκαμε φυλακή, σαν μαθητής που ήταν. Εμένα μου ανετέθη να οργανώσω ομάδες παρακολούθησης τις οποίες εντάσσοντας το λεγόμενο ανιχνευτικό και να, για όλα τα σχολεία τη Λεμεσού. Στην προσπάθεια τούτη, ένας από τους αρχηγούς που έπρεπε να βρω ήταν ο αρχηγός της Ακαδημίας Λεμεσού του νυν Δευτέρου Γυμνασίου Λεμεσού ή ύστερα από γυμνάσιο Πέτρου και Παύλου. Επειδή ο Μουστάκας εγνωρίζεται τον πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια με τον κύριο Αδόλφο και εγώ με τον Αδόλφο είχαμε ήδη μια συνεργασία, μου εσύστησε τον Μουστάκα ως καλόν για να τον ορίσουμε ως αρχηγόν του σχολείου εκείνου. Και είχε εντολή να δημιουργήσει 3-4 ομάδες ανάλογα των 5 μαθητών με συγκεκριμένες εντολές που θα έπαιρναν ύστερα τι θα κάνουν. Τώρα, ο Μουστάκας, παρόλο που είμαστε στην παρέα, αφού βρισκόμαστε όλοι, δεν ξέρει ποιος ήταν ποιος. Κανένας μας δεν ήξερε ποιος ήταν ποιος. Μπορούσε να περπατάς με κάποιον να κάνεις παρέα, αλλά δεν ήξερες αν αυτός ανήκει στην οργάνωση ή όχι. Και πολύ περισσότερο αν ήταν ο υπεύθυνος σου ή όχι. Σε ό,τι του αναθέσαμε του Μουστάκα, τα έφερε εις πέρας. Ήταν από τους συνεπείς αγωνιστές. Αν θέλω να περιοριστώ σε αυτά του Μουστάκα, τι έκαναν αυτές οι ομάδες. Ναι, τι έκαναν. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν μεγάλος τομέας παρακολούθησης. Πρώτα στη γειτονιά τους. Έπρεπε να ξέρουν ποιοι είναι στη γειτονιά τους, τι ποιον άνθρωποι υπάρχουν, αν υπάρχουν ύποπτα πρόσωπα. Εάν πάλι περνούσαν από τη γειτονιά τους κάποιοι, για κάποιο λόγο έπρεπε να ξέρουν. Ένα μαθητής, ας πούμε, συλλαμβάνε τον, ανακρίνε τον, εβασανίζε τον. Άμα έβγαινε, δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε αμέσως στις αγκάλες μας. Έπρεπε, χωρίς να δείξουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη, να δούμε κατά πόσον είχε μιλήσει, είχε μπει κάτι ή όχι. Με τις 24 ώρες επικοινώνησε πριν από λίγες μέρες και ο κύριος Θεοδόσης Ροδοσθένους, ο άνθρωπος που όρκησε τον Σωτήρη Μουστάκα στην ΕΟΚΑ και μας περιέγραψε το συμβάν που έλαβε χώρα στην αποβάθρα των Φράγκων. Παράλληλα μας έστειλε και μια σπάνια φωτογραφία από το δημοτικό σχολείο, στην οποία απεικονίζεται ο Σωτήρης Μουστάκας με τους συμμαθητές και τους δασκάλους του. Είχαν οργανώσει τις ομάδες της Ακαδημίας, οι οποίες είχαν ένα από τα καθήκοντά τους, ήταν να μένουν στο μέγαρο του Μητροπολίτη της Λεμεσού. Και όταν έλειπε ο Μητροπολίτης, έμενε η ομάδα του τη μέσα και έβλεπε το μέγαρο. Σε κάποιο στάδιο έβαλαν κέρφιου οι Εγγλέζοι, επινούσαμε, φάμε το φάι που πήραμε μαζί μας, αλλά κοιτάξαμε να βρούμε φαΐ, δεν βράμε. Κοιτάζοντας μέσα στη Μητρόπολη, βράμε το ψυγείο. Το ψυγείο είχε μέσα μια φυζόβοτσα με τσίκλες. Έφαμε και τις τσίκλες. Τέλος πάντων, τέλειωσε το κέρφιο μέσα στο σπίτι μας. Ο γραμματέας της Μητρόπολης προσπάθησε να δικαιολογήσει γιατί ο Μητροπολίτης είδε ότι έλειπαν οι τσίκλες και με πήρε και μου λέει «Τι να μου γίνεται, φάμε τις, αφού δεν είχαμε φάει να φάμε». Και πες στο Μητροπολίτη του λέω, επειδή έρχονται τα παιδιά και βλέπουν το μέγαρο του, να βάζει φαΐ αρκετό για 3-5 μέρες, να μην έρχονται τα παιδιά να μένουν νηστικά. Και από εκείνη τη μέρα έμαθα ότι έβαζε αρκετό φαΐ.
δυσλεξία, θέλω να μου επιτρέψεις τον Ενίκο αρχικά. Εννοείται. Υπάρχει μια σύνδεση με κάποιους ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε όπως είσαι εσύ για μας, αλλά αυτό ευθύνεται σε κάποιους άλλους ανθρώπους όπως είναι ο πατέρας σου, που τους νιώθουμε κι εμείς δικούς μας, γιατί τους γνωρίσαμε μέσα από το έργο τους. Αυτό είναι πολύ ωραίο, το ακούω πολλούς ανθρώπους αυτό, τον αισθανόντουσαν δικό τους άνθρωπο. Και είναι και από την ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κύπρο, και σε ευχαριστούμε και εμείς που μας φιλοξενείς εδώ στην Αθήνα για να μιλήσουμε για τον πατέρα σου. Θέλω να πας το χρόνο αρκετά πίσω και να μου πεις ποιες είναι οι πρώτες αναμνήσεις που έχεις εσύ από αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτες αναμνήσεις. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, εντάξει, που με έπαιρνε συνέχεια στο θέατρο, σε πρόβες, δηλαδή έχω ζήσει την περισσότερη ζωή μου μικρή στο θέατρο. Θυμάμαι με τη μητέρα μου που κάνανε παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιά στο σπίτι, με φίλους που ανοίγανε το σπίτι και έρχονταν πολλοί κόσμος και συγγενείς και φίλοι τους από το θέατρο. Θυμάμαι να μας πηγαίνει κινηματογράφο τότε που βγαίνανε οι ταινίες του, την εποχή του 80, γιατί εκτός από τις βιντεοκασέτες βγαίνανε και ταινίες. Θυμάμαι πάλι να με παίρνουν σε περιοδίες μαζί τους, σε γυρίσματα που είχαμε πάει στη Ρόδο για μία ταινία πάλι. Πολλά. Δεν θυμάμαι ταξίδια γιατί δεν έμπαινε σε αεροπλάνο. Ακόμα και τότε, παλιά πήγαινε με το πλοίο στην Κύπρο. Ήταν από φόβο αυτό? Από φόβο. Γενικά είχε φοβίες στη ζωή του ως άνθρωπος? Όχι ιδιαίτερες, αλλά αυτός ήταν μεγάλος του φόβος. Θυμάμαι, είχα ταξιδέψει μία φορά μαζί του στην Κύπρο και λέω, δεν ξανάρχομαι να ζήσω ποτέ σε αεροπλάνο. Ήταν αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, με τι αρχές και αξίες μεγάλωσε η Αλεξία δίπλα σε ένα σπουδαίο πατέρα, αλλά και μια σπουδαία μητέρα? Αυτό που θυμάμαι πάντα από τους γονείς μου, από πολύ μικρή, είναι να βοηθάει ο πατέρας μου, εκτός από την οικογένειά του, που το καταλάβαινε ότι το έκανε, και την οικογένεια της μητέρας μου. Και ακόμα και σήμερα ακούω ιστορίες που γενικά το είχαν αυτό και οι δύο μου γονείς, που όποτε βλέπανε κάποιον που είχε ανάγκη, πάντα βρισκόντουσαν δίπλα του. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί σου λέω, ακούω ακόμα ιστορίες. Πολύ πρόσφατα άκουσα μία. Και νομίζω ότι έτσι έμαθα κι εγώ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εφόδιο που μου δώσανε. Και νιώθω καλά όταν το κάνω κι εγώ, όταν μπορώ να το κάνω, όσο περνάει από το χέρι μου. Κάποιο περιστατικό που θυμάσαι χαρακτηριστικά, ειδικά για τον πατέρα σου, από εκείνες τις εποχές όπου υπήρχε η διασημότητα, η αναγνωρισιμότητα, αλλά ο ίδιος αντιδρούσε αντίθετα, δηλαδή έβγαζε την απλοϊκότητά του? Αυτό πάντα, δηλαδή θυμάμαι που πηγαίναμε, που ήμασταν στον δρόμο, βόλτες, και τον σταματούσαν να του μιλήσουν, να του πούνε, έλα μέσα στο μαγαζί μας, θα σε κεράσουμε. Και ήταν πάντα πολύ, πολύ, πολύ απλός και πολύ προσιτός. Το χιούμορ υπήρχε πάντα στη ζωή του, απλά ήταν και πολύ σοβαρός κάποιες στιγμές. Και πολύ αυστηρός, ώρες-ώρες με μένα. Αλλά, ξέρεις, το χιούμορ ήταν πάντα εκεί. Θα μας έκανε κάτι να γελάσουμε, να φορέσει κάτι αστείο, να μας κάνει τον κλόουν και εμείς σαν παιδιά να γελάμε, εγώ και τα ξαδέρφια μου. Τέτοια περιστατικά θυμάμαι.
Έχω κάτι φωτογραφίες που μου είχε βάλει εμένα κάτι περούκες που ήμουν ενός έτους. Και με έχει βγάλει και τις βλέπω ακόμα και λέω, εντάξει. Πόσο χιούμορ αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Για την Κύπρο, τι έλεγε στην οικογένεια, ποια ήταν η σχέση εσωτερική. Τι λάτρευε την Κύπρο. Και ξέρεις το ότι δεν μπορούσε να πηγαίνει συχνά. Αυτό ήταν λίγο καημός για εκείνον. Maestro. Yes. The honorable visitors from Spain are here. Welcome to Venice. Yes, yes. His Royal Highness is building the greatest palace Spain has ever seen. Spain? No, the whole world. El Escorial. So, Señor Tiziano? Oh, I'm an old man, Señor Chacon. So much excitement may kill me. No. May kill him. Κύριε Σμαραγδί, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνετε να μιλήσετε για έναν πολύ σημαντικό Κύπριο, αλλά και έναν άνθρωπο του ελληνισμού ευρύτερα, όπως ήταν ο Σωτηρής Μουστάκας και είναι, θα λέγαμε, γιατί τα μεγάλα πνεύματα συνεχίζουν να είναι μαζί μας. Θέλω να ανασύρετε τις πρώτες αναμνήσεις που έχετε από αυτόν τον άνθρωπο. Με τον Σωτήρη του Μουστάκα, καταρχήν, ήμασταν από πολύ νωρίς φίλοι. Είχαμε κάνει διάφορες σκέψεις κατά καιρούς να συνεργαστούμε. Μου είχε κάνει μάλιστα μία πρόταση να τον είχα σκηνοθετήσει στο θέατρο για ένα κλασικό έργο, όχι τις κωμωδίες πάντα. Ο Σωτήρης ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος καταρχήν. Όπως γνωρίζετε, έπαιζε βιολί και ένα πράγμα που τον χαρακτήριζε σε όλες τους τις συμπεριφορές ήταν ένας εξαίρετος, σπουδαίος Έλληνας, πατριώτης. Από μικρό παιδί μπήκε στον αγώνα ενάντια στους Άγγλους, στους Κύπριους, και αυτό τον χαρακτήριζε το Σωτήρη, δηλαδή η αγάπη του για την πατρίδα. Και θα κάνω ένα πείδημα προς τα πάνω, γιατί έχει σημασία. Γνωρίζετε ότι ο Σωτήρης ο Μουστάκας πριν φύγει είχε δώσει μια συνέντευξη σε ένα κανάλι εδώ στην Ελλάδα και είπε κάποια στιγμή, εγώ όταν θα φύγω θα ήθελα να με σκεπάσετε με την ελληνική σημαία. Αυτό ήθελε να δέσει στη στάση ευρύτερα του Σωτήρη, προσθέτω δε το εξής προσωπικό, την εξής προσωπική εμπειρία. Όταν του έδωσα το σενάριο του Σωτήρη να το διαβάσει για να πει το ναι για τον ρόλο του Τισιάνο, που ήταν μικρός ρόλος ας πούμε, έτσι, είπε ναι, δεν ήθελε να πληρωθεί καταρχήν. Είπε δεν θέλω, το ήξερα θα πεθάνει. Και εν πάση περιπτώσει είχαμε εδώ κάτι κουβέντες και βεργεντούρι του. Και το 2 μήνες αργότερα κάναμε κάτι συντομεύσει στο σενάριο και έκοψα 2 σκηνές του Σωτήρη. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα, ξέρεις Σωτήρη, είναι ακόμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει. Το διάβασα. Με πήρε την επόμενη και μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα για τις σκηνές. Όμως, κοίταξε, μια σκηνή που μου κόψες, έλεγα στον Γκρέκο, έλεγε το σενάριο, για ένα πίνακα του Τισιάνου και έλεγε ο Τισιάνος στον Γκρέκο ότι αυτός ο μύθος του Τισιάνου, αυτός ο μύθος είναι ελληνικός. Μην μου πάρεις το ελληνικό γέννη. Είχε μια... Αυτός ήταν ένας καθαρός Έλληνας. Δηλαδή, έκανε τους ανθρώπους να γελάνε για να... και πίσω από αυτά είχε πάντα έγνοια ότι μιλάει στους Έλληνες. Ως απόδειξη πόσο ισχυρό ήταν αυτό το αίσθημα, μετά το Ζορμπά που είχε κάνει αυτή την τεράστια επιτυχία, τον φωνάξανε στο Hollywood να κάνει πράγματα και για να μην φύγει από την Ελλάδα δεν πήγε να κάνει διεθνή καριέρα. Δεν έφυγε από τον τόπο, από τη ρίζα του. Δηλαδή, για τους ανθρώπους του,
τους συμπατριώτες του, τους Έλληνες είχε έγνοια. Και το κύκνιο νάσμα, θα λέγαμε, της υποκριτικής για τον Σωτήρη Μουστάκα. Τι θυμάστε από τα γυρίσματα? Καταρχήν πρέπει να σας πω το εξής. Να σας πω πώς τον φώναξα. Βεβαίως. Εμείς είχαμε, εξαιτίας ας πούμε αυτής της φιλικής σχέσης με τον Σωτήρη, είχαμε ένα αστιάκι, ας πούμε. Τον έλεγα Woody, δηλαδή Woody Allen. Και με έλεγε Stanley, δηλαδή Stanley Kubrick, ας πούμε, αυτό ήταν το αστιάκι μας. Κάποια στιγμή λοιπόν ήμουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, έξω από μια τράπεζα. Και πριν από, προετοίμαζα την ταινία. Και εκεί ακριβώς, στο πεζοδρόμιο, σταμάτησα κάποια στιγμή και είχα μια λάμψη. Και λέω να κάνει τον Τισιάνο ο Μουστάκας. Επειδή εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στους κωμικούς, τους δραματικούς ρόλους τους παίζουν, δίνουν ένα παραπάνω χρώμα. Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και άρχισα με το Στάνλι του Αγούντι. Του λέω, πού είσαι ο Σωτήρη, μου λέει, πήγαινε να κάνει μια παράσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Μου λέει, τι είναι, γιατί με πήρες, το υποψιάστηκε ότι. Λέω, θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Πες την μου, λέω, για την ταινία El Greco, ήξερε ότι ετοιμάζεται την ταινία. Θέλω να παίξεις τον Τισιάνο. Τον Τισιάνο, μου λέει. Και τι σχέση έχω εγώ με τον Τισιάνο? Έχει και δεν το ξέρει. Εγώ μου λέει, ναι, εσύ. Του λέω, πού είσαι? Λέει, έξω από τη Λάρισα. Έμπαλο μέσα. Μπέμπα σε ένα βιβλιοπωλείο. Ο Τισιάνο έχει κάνει δύο αυτό προσωπογραφίες, ζωγραφίες στον εαυτό του. Σίγουρα, άμα ανοίξει ένα βιβλίο, τότε θα πέσει επάνω. Θα δει ότι του μοιάζει. Τι είσαι, μου λέει. Κλείνω. 10 λεπτά αργότερα τα χτυπάει τηλέφωνο. Μου λέει, όντως του μοιάζω. Και ήρθε. Στα γυρίσματα λοιπόν, ένα παράξενο πράγμα. Έπαιρνε χαρά. Δηλαδή έπεσε και αισθανόσουν ότι πλούτιζε. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν άρρωστος. Το γνωρίζουμε ότι δεν το ήξερα. Και αργότερα κατάλαβα γιατί έπαιρνε χυμούς. Και βεβαίως έδινε. Ήταν ένα... Κοιτάξτε, ήταν τιμή μου που ο Σωτήρης άφησε το τελευταίο του καλλιτεχνικό ίχνος σε μια ταινία που, ας πούμε, είχα κάνει προσωπικά. Ενίσχυσε τη φιλία μας και νομίζω ότι αυτή η φιλία που είχε δημιουργηθεί με τον Σωτήρη και με μένα θα τη βρούμε στην επόμενη μας ζωή. Γιατί τον εκτιμούσα βαθιά και τον αγαπούσα βαθιά. Το Σωτήρη στις ταινίες, λέω, μου αρέσει αυτό το επάγγελμα και αποφάσισα ότι θα γίνει ηθοποιός. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, Σωτήρη, θέλω να γίνει ηθοποιός. Μα μου λέει, αφού εσύ ακολουθάς οικονομικά και τέτοια. Του λέω, και εσύ ακολουθούσες οικονομικά και δεν σου άρεσε. Και γιατί θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Έμαθα ότι γίνεσαι πλούσιος και διάσημος. Μου πήρες μες στις επιλαγίες. Τέλος πάντων, τέλος το σχολείο, κάνω το στρατό. Και όταν τελειώσεις, τότε θα τα πούμε. Εντάξει, τελείωσα το σχολείο, έγινε ο πόλεμος, το 1974, έκανα 3 χρόνια στρατό και αποφάσισα πλέον να πάω στην Αθήνα. Όντως ήμουν στην ΑΣΟΕ. Έφτασα και μέχρι το 3ο έτος. Μετά όμως, επειδή το όνειρο μου ήταν να τελειώσω τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, με βοήθησε ο Σωτήρης, πέρασα τις πρώτες εξετάσεις, τις δεύτερες κόπηκα. Μου λέει, θα πας στον Κατσέλη. Του λέω, όχι.
Θα περιμένω την επόμενη χρονιά να πάω στο εθνικό. Και έτσι και έγινε. Τα κατάφερα, μπήκα. Μόλις τελείωσα τη σχολή του εθνικού, η πρώτη μου δουλειά βέβαια με το Σωτήρι που άλλο θα πήγαινα. Ήταν στο θέατρο Καλουτά. Και ταυτόχρονα ξεκίνησα να κάνω και τις ταινίες μαζί του. Δυναμικός ο πάτερ Μιχαήλ. Δυναμικός αλλά βάρβαρος. Προχτές το χαμά με κλώτσισε ο τράγος. Υμνείτε τον κύριο Εχορδές και Οργάνης. Ναι, 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 ναι. Συγκρατήσου, καψουρο αδερφέ. Σίγουρα ο Σωτήρης ήταν ο μόνος που με καθοδηγούσε στον τρόπο πώς να παίξω. Ήταν ο πιο καλός δάσκαλος, πιο σωστός. Άλλο η σχολή και άλλο το επάγγελμα. Κοντά του πραγματικά μεγάλωσα, απόκτησα μία εμπειρία που την έχω μέχρι τώρα. Βέβαια, πολλές φορές ήταν και σπαστικός. Τους πάσε τα νεύρα. Κάθε ατάκα, πώς θα την πω. Μην έτσι γίνει. Και την ώρα στη σκηνή, ας πούμε, που έζαμε, μου έκανε τα διάφορα δικά του. Και με την έβριζε. Άσε, βέβαια, που γελούσε και μαζί του. Να, ο Σωτήρης ήταν γεμάτος χιούμορ. Ωραίος άνθρωπος, απλός άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο ο θείος μου, ήταν ο φίλος μου. Ήταν τα πάντα. Ο μέντορας μου. Ήταν η χαρά μου να ήμουν μαζί του. Ακόμη, ας πούμε, που πηγαίναμε να πιούμε καφέ τα πρωινά, 11-12, θυμάμαι, έρχονταν από το σπίτι, με έπαιρνε και πηγαίναμε. Συνήθως κατεβαίναμε λεωφορείο Αλεξάνδρα στο ξενοδοχείο, το Πάρκ. Είμαστε πολλές ώρες μαζί. Αργότερα όμως, μετά πολλά χρόνια πλέον, κάπου άρχισα να θέλω να έρθω Κύπρο. Και μου λέει, γιατί θες να φύγεις. Του λέω, ρε Σωτήρη, ξέρω, μου λείπει εκεί. Εντάξει, πήγαινε, αφού σου λένε στο Θόκο να πας, πήγαινε. Και έτσι αποφάσισα πλέον ότι θα έρθω Κύπρο. Μετά όμως, σκέφτηκα να τον πείσω εγώ να έρθει και αυτός να παίξει στο Θόκο. Και έτσι και έγινε. Θεσμοφοριάζωσες, μετά στην Ειρήνη του Αριστοφάνη κλπ. Ως οικογένεια, πώς τον θυμάσαι. Σωτήρης αγαπούσε πάρα πολύ τη Μαρία, μα πάρα πολύ. Καταρχάς, με τη Μαρία ήταν από τη σχολή του Εθνικού μαζί. Κύριε Μουστάκα, πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Με τη Μαρία? Αρκετά. Πότε θα γίνει ο γάμος, Μαρία? Υπολογίζουμε σε 2 μήνες. Εδώ, στο ψυχικό, στον Άγιο Δημήτρη. Ο γαμπρός ευρέθη? Ξέρω εγώ, ευρέθηκε. Δεν ξέρω, όπως σε 2 μήνες πάντως θα βρω οπωσδήποτε. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Μουστάκα, τώρα που τα πράγματα τώρα που παντρεύεστε, πώς τον βλέπετε έτσι το γάμο? Εν ώψη γάμου, πώς νιώθετε? Με αισιοδοξία. Σωτήρη, Μαρία, πέστε μας πότε γνωριστήκατε. Πριν 12 χρόνια στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δώσαμε μαζί εξετάσεις, μπήκαμε μαζί και. Και γνωριστήκαμε μαζί. Βέβαια δεν είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Πόσα χρόνια είμαστε τόσο? Αρκετά. Πόσο καιρό αγαπιώστε? Πόσο καιρό είστε ερωτευμένοι? Όσα χρόνια είμαστε μαζί. 12 χρόνια όλα. Όχι. Όχι, 12 ή. 5 χρόνια. 5 χρόνια, ναι. Και την κόρη του, την Αλεξία. Ήταν ιδιαίτερες του αγάπες. Και είχε γενικά μια ιδιαίτερη αγάπη στην Κύπρο. Δηλαδή τον πονούσε αυτό που έγινε το 1974. Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο που εσύ έβλεπες αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη? Καταρχάς, όταν είδα τον Ζορμπά που έκανε το ρόλο του Μουγκού, πάθα σοκ. Ήταν εξαιρετικός. Και αργότερα έμαθα ότι όταν πήγα Αθήνα και μου είπε ότι προοριζόταν για Όσκαρ δευτέρου ρόλου. Αλλά ο Άντονι Κουί έγινε έξαλλος. Και είπε στον Κακογιάννη, κόψε τον στο μοντάζ. Και όντως έτσι έγινε. Τον έκοψε στο μοντάζ για να μην πάρει το Όσκαρ. Αγαπούσε πολύ το Σωτήρη σε αυτή την ταινία ο Άλαν Μπέιτς και η Κέντρομα. Ξυπτσένη!
Έλα, βρακούζουλα! Ξένη! Μωρή! Βρεκάτε! Αμερικάνοι! Μαντάμα! Μαντάμα! Ναι! Έρχονται ξένοι! Με αυτοκίνητο! Περίμενε! Μιμηθώ! Ακού! Να πας! Ξένοι εδώ! Γρήγορα! Ξεκίνησε από Ζορμπά και έφυγε με το Ελ Γκρέκο, την ταινία. Που έκανε αυτή την ταινία, θυμάμαι, χωρίς να πάρει λεφτά. Γιατί ήταν τότε που είχε παρουσιαστεί ο καρκίνος, έκανε χημειοθεραπείες και έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Συγκρίνοντας τον κινηματογράφο και το θέατρο της εποχής Σωτήρη Μουστάκα, ναι, και άλλων φτασμένων, θα έλεγα, μεγάλων ονομάτων μιας άλλης εποχής με το σήμερα, ναι, τι διαφορές βρίσκεις? Υπήρχε πολύ όμορφο κλίμα. Ήταν έτσι μια ωραία όμορφη παρέα, ωραίες αναμνήσεις, με άφθονο χιούμορ. Να ξεχάσω, ας πούμε, τον Βουτσά με τον Σωτήρη, τον Σωτήρη με τον Σπύρο τον Καλογύρου, με τόσους άλλους ηθοποιούς. Υπήρχε έτσι μια αγάπη, μια φιλία. Ήταν έτσι πολύ απλά. Τώρα πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, πιο ψυχρά. Νομίζω ότι τέτοια ταλέντα δεν υπάρχουν. Ήταν μεγάλης ακτινοβολίας. Να ξεχάσω καταρχάς ο Σωτήρης που το ζητήσαν να πάει σε Century Fox, συμπροταγωνιστής με τον Michael Kay. Και λόγω του ότι φοβόταν να μπει στο αεροπλάνο, δεν πήγε. Η υποκριτική του ήταν εμβέλεια, ήταν πολύ πολύ ψηλή. Πολύ ψηλή. Σπάνια βρίσκεις τέτοιου είδους ταλέντο. Και δεν το λέω εγώ. Εδώ το λέει ο Βουτσάς, ας πούμε, σκέψου. Ότι έλεγε ο Μπουτσάς ότι ο Σωτήρης ήταν ο καλύτερος όλων μας. Τι κάνεις έτσι, χαβιάρι τρως? Είσαι ολομό? Τι τρως? Είναι ο Κώστας Ρέγκα. Έλα ρε Κώστα Ρέγκα, μέσα στη Μερσέντε. Και πότε φάτε Ρέγκα, μέσα στην Κάτυλα. Στην Κάτυλα τρώω παστούμα. Δεν κάνει ρε Κώστα. Δεν κάνει. Μην ξεχνάμε και την καταγωγή μας. Τώρα που είμαστε. Εκείνο που να κάνουμε εμείς είναι να σου δώσουμε 14 δολάρια το βαρέλι. 14, τρελός, όχι, όχι. Όχι, 14 είναι λίγα, δεν βγαίνω. Κάτσε, άρα βασίζε, δεν είσαι γύφτος. Σκάμε, μαμές, γεια σας παιδιά. Γεια σας. Σβέτσνησαν, ως. Ως. Ως, ρε. Τι μας βρίζουνε? Όχι, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα παιδιά για τη σχολή. Τόσο είναι ευχαριστώ. Τόσο είναι ευχαριστώ. Η κοπέλα. Κοπέλα. Είναι καλή. Τσοκοζούχη Μπατασία! Ακέτα! Καμάνα! Πότε έμαθα καλά το Σωτήρης. Καμάνα είναι ολόκληρο! Καμάνα! Τον θυμάμαι πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ήταν το 1974, όταν γύρισε με την μεταπολίτευση ο Καραμαλής στην Ελλάδα και είχε γίνει μια εκδήλωση στο Παναθηναϊκό για την πτώση της Χούντας και λοιπά, για την επιστροφή στη Δημοκρατία και τον είχαν καλέσει για ένα νούμερο. Τι να σας πω, τάραξε το Παναθηναϊκό. Ήταν φανταστικός στο θέατρο. Στο θέατρο, γιατί εκεί ήταν η λάμψη του. Και στον κινηματογράφο, στις παλιές ταινίες, θυμάμαι το Ζορπά, ας πούμε, ανεπανάληπτος, που ήταν και η πρώτη ταινία, ήταν νεότατος, μόλις είχε τελειώσει τη σχολή. Στο Ζορπά που παίζει το ρόλο του τρελού, του χωριού. Αλλά στο θέατρο ήταν φανταστικός.
κομμάτι της υποκριτικής, πόσο σε επηρέασε εσένα αυτό το οποίο έκανε ο πατέρας σου, και να μου πεις λίγο και για το πώς το δέχθηκε ο ίδιος, πώς το σχολίασε όταν εσύ είχες πάρει τις αποφάσεις σου. Εγώ δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ήθελα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα τελικά με το τραγούδι, που το λάτρευα, και ήθελα να κάνω musical. Και γι' αυτό το λόγο και πήγα και σε σχολή δραματική, δηλαδή για να με βοηθήσει περισσότερο σε αυτό. Αλλά εκεί είναι που λάτρεψα το θέατρο και αποφάσισα τελικά να ασχοληθώ μαζί του. Και εκείνος το πήρε πάρα πολύ θετικά. Είσαι μπαμπάς. Είναι μπαμπάς. Πόσων παιδιών? Μίας κόρης, 19 ετών. Θα την έκανες ηθοποιό? Αν ήθελε, γιατί όχι. Αλλά θα ακολουθεί τώρα το κλασικό τραγούδι, όπερα. Πράγματα που ο μπαμπάς θα ήθελε να έχει κάνει και δεν τα έκανε, μπορεί να τα κάνει η κόρη? Ναι. Και ο μπαμπάς μπορούσε. Ήθελα να γίνω. Ο μπαμπάς μπορούσε, αλλά δεν ήθελε πιθανώς. Ο μπαμπάς ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Ήθελα να γίνω, ναι. Ήθελα να γίνω και τραγουδιστής όπερας, θα το ήθελα πάρα πολύ. Είχες επιχειρήσει να τραγουδήσεις καμιά άρια? Πώς, πολλές φορές. Πες μας πια ένα αγαπημένο σου κουπλέ και ένα ρεφρέν. Θετικά, γιατί και με έβλεπε πως ένιωθα και έβλεπε ότι κάτι είχα, δηλαδή δεν ήμουν απλά ένα παιδί ενός ηθοποιού χωρίς να έχει, να είμαι άμυρη ταλέντου. Οπότε του άρεσε. Πώς είναι να κουβαλάς αυτό το επίθετο? Έχει θετικά, αρνητικά και από τα δύο? Εγώ θέλω να το βλέπω μόνο ως θετικό. Ναι. Γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους γονείς μου και για τον πατέρα μου. Εντάξει, κάποια εμπόδια σίγουρα υπάρχουν, αλλά τα ξεπερνάμε με χαμόγελο. Λοιπόν, στον Ελίτη ξέρεις ποιο τραγούδι άρεσε πολύ, ε? Ποιο? Το «Μια Παναγιά». Α, μη μου λες τέτοια, δεν είναι τραγούδα εγώ. Κατάλαβα. Δεν τραγούδα εγώ. Να δω. Εντάξει. «Μια Παναγιά». Τι μου κάνεις τώρα, Παναγία μου? Παναγία, βέβαια, αυτό πάρω το βιβλίο με τα λόγια. Έχει φέρει τα λόγια του, τουλάχιστον. Έχετε λόγια? Ναι. Μου είπε η Αγαθή ότι το λέτε φανταστικά, δεν είναι. Θερμοκλήση, αλαργίνο. Το ξέρεις, μάστρο? Τι μου κάνεις τώρα? Λοιπόν. Κάνεις δεύτερη? Κάνεις και θα πω τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει. Σε ρημοκλήσει αλαργίνω. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω. Κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Ήμουν η πρώτη που έμαθε για την αρρώστια του. Και μου είχε πει, θυμάμαι, μην το πεις, μην πεις τίποτα σε κανένα ακόμα. Πέθανε τρεις ή τέσσερις Ιουνίου. Τρεις ήταν τα γενέθλια της Αλεξίας. Δευτέρα, ήταν Δευτέρα. Το Σάββατο με είχε πάρει τηλέφωνο, το προηγούμενο Σάββατο. Είχαμε μιλήσει 15-20 μέρες πριν και μου είχε πει ότι πήγαινε καλύτερα και χάρηκα, γιατί έκανε κάποιες θεραπείες. Αλλά εκείνο το Σάββατο με πήρε τηλέφωνο και τον άκουγα
πάρα πολύ εξασθενημένο, πάρα πολύ χάλια. Και μου λέει, μου έχει κάνει μετάσταση στα κόκκαλα. Και του λέω, θείε, θέλεις να έρθω? Εν τω μεταξύ ήξερα εγώ ότι η Αλεξία, αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος, το τελευταίο λάθος που είχε κάνει, ήταν υπερπροστατευτικός με το παιδί του. Και επειδή υπήρχε και το πρόβλημα με τη μητέρα της Αλεξίας που ήταν άρρωστη, ίσως στην προσπάθεια του να την προστατέψει από τον πόνο, από τη στεναχώρια, δεν της έλεγε την αλήθεια για την κατάστασή του. Το περνούσε μόνος του. Το περνούσε μόνος του. Παίρνω την Αλεξία, ήταν κλαμμένη. Μου λέει, είναι διασωληνωμένος στην κλινική. Ήταν 3 Ιουνίου και μας έφυγε 4 Ιουνίου το πρωί. Το πρωί, ναι. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο, εγώ ήμουν στο ΘΟΚ, έκανα πρόβες, γυρίσματα, ήμουν στο φουλ. Και με πήρε τηλέφωνο, νομίζω ήταν μήνας Φεβρουάριος, και μου λέει, οδηγούσα. Και λέει μου, θέλω να μιλήσουμε, γιατί δεν είμαι και τόσο καλά. Του λέω, τι εννοείς? Καταρχάς μου λέει, έφυγε ο θείος σου ο Γιαννάκης, ο αδερφός σου, πέθανε. Λέω, εντάξει, το ξέρω, Σωτήρη μου, τι να κάνω. Αλλά μου λέει, κάτι παρουσιάστηκε και μαζί μου. Λέω, τι εννοείς? Έχω και εγώ καρκίνο. Λέω, τι? Πάρκαρα. Λέω, ξαναπες μου, καρκίνο. Τι εννοείς, του λέω? Μου λέει, έχω καρκίνο. Λέω, σοβαρά? Εντάξει, μου λέει, θα το δούμε. Ξέρεις, ο Σωτήρης ποτέ δεν θα σου έλεγε ότι είναι σοβαρά ή αν αρρωστούσε ή πάθαινε κάτι, για να μην στεναχωρέσει τον άλλο. Κάποιοι άνθρωποι ξέρανε τι γινότανε, έστω περίπου. Εμένα με άφησε λίγο απ' έξω, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να με προστατέψει. Αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος τρόπος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί μου ήρθε, πώς να σου το πω τώρα, θα σου το πω ξερά, μεγάλη σφαλιάρα όταν έγινε αυτό που έγινε. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ναι, ένιωθες ότι ίσως να ζητούσες και εσύ ως παιδί κάποιο χρόνο? Σίγουρα. Και για να το δεχτείς και για να κάνεις πιθανόν και πράγματα τα οποία θα σου έβγαιναν φυσιολογικά, ναι, όταν, ναι, το ήξερες. Ναι. Το θέμα της μητέρας, πώς το διαχειριζόταν ο πατέρας σου? Γιατί ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον ίδιο. Μεγάλο και ήταν και πολλά χρόνια. Ναι. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε περιοδεία και πάντα έλεγε ότι εγώ πάνω από 3 μέρες δεν θα λείψω. Δεν ήθελε να λείπει πολύ από το σπίτι. Να σου πω ότι τον θαύμασα εκείνη την περίοδο, στο πόσο δίπλα ήταν στη μητέρα μου. Ήταν άξιος θαυμασμού. Την τελευταία φορά που ήταν ο Σωτήρης στην Κύπρο με το θείασό του, εγώ έλειπα από την Κύπρο και με παίρνει τηλέφωνο, είχαμε κινητά τότε. Ρε, πού είσαι? Είμαι στην Ιταλία. Πότε θα της πείσω? Τη Δευτέρα. Τι ώρα? Το πρωί. Δευτέρα το βράδυ είναι η τελευταία παράσταση που δίδω και σου εκράτησα όλη την προστινή σειρά και έλα με όλη την οικογένεια, γιατί δεν ξέρω πότε θα με ξαναδείς. Ναι. Και φαίνεται ότι ήξερε κάτι που δεν μας το είπε σε κανένα. Δηλαδή, σας είπεν... Δεν είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις, λέει, στην Κύπρο. Έτσι σου είπε. Ναι. Δεν μου είπε τίποτε περισσότερο. Το να χάνεις έναν άνθρωπο όπως ο Σωτήρης Μουστάκας, ο οποίος πέραν από πατέρα σου, είναι και ένα παιδί του ελληνισμού. Ναι. Αυτό το έχεις αντιληφθεί και από την υστεροφημία του. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι τόσα χρόνια μετά μέσα σου? Είναι αυτό το οποίο μένουν οι ευχάριστες αναμνήσεις και η υπερηφάνεια για αυτόν τον άνθρωπο, ή υπάρχει και το κομμάτι της απώλειας το οποίο δεν θα φύγει ποτέ? Σίγουρα και τα δύο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα από το που μιλάνε για τον πατέρα μου.
Βλέπω τις ταινίες του πάντα με χαμόγελο. Αλλά ναι, υπάρχουν στιγμές που είναι ακόμα πολύ δύσκολες και νομίζω δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Our overconfident young Greek with a pronounceable name. It's Dominikos Theotokopoulos. Theotokopoulos. That's why they just call you Greco. Maestro, will you sign it? No, I want more red. Oh my God! Oh! Το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να δει την ταινία, αυτό έτσι σας αφήνει μια πικρή γεύση? Όχι, δεν μου αφήνει πικρή γεύση. Να σας πω γιατί. Επειδή εγώ προέρχομαι από τον ελληνικό πολιτισμό του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα, που η ζωή, η ψυχή δεν τελειώνει. Άρα, από πάνω, την είδε την ταινία. Και είμαι σίγουρος ότι ήταν ευχαριστημένος από αυτό. Πότε πληροφορηθήκατε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας? Καταρχήν, ένας, δεν το έχω πει ποτέ δημόσια, από τους τελευταίους ανθρώπους που μίλησε, ήμουν εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο την νοσητές. Ακόμη και όταν ήταν σε... και μου λέει πονάω στη μέση, Γιάννη, πονάω. Δεν το ξεχάσω αυτό. Ήταν ένα... Ξέρετε, αυτός, επειδή ήταν καλή ψυχή ο Σωτήρης, έψαχνε να βρει πώς θα πει καλά λόγια για τους άλλους ανθρώπους. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να πει αυτό και δεν. Ποτέ. Και στο γύρισμα επάνω, πάντα βοηθούσε τους άλλους. Δηλαδή, δεν κοίταζε πώς θα παίξει. Κοίταξε πώς, παρότι ήταν όπως όλοι οι μεγάλοι κομικοί, είναι ανασφαλής. Δηλαδή, πάντα όταν τελείωνε το πλάνο, γύριζε να λοξάνε με δει. Είναι αντίδραση. Ναι, ναι. Και του έκανα όλα πίσω. Και γελούσε. This is a Greek myth. Titio, a commission from Spain. Why do you think he's being tortured like that? Because he looked the gods in the face. He saw too much. Like you and me. People may ask us for the truth, but do they want it? Take my advice. Never show them everything. Why? They never forgive you. Σήμερα η σχέση με την κόρη ποια είναι? Έχετε διατηρείτε βέβαια, επαφή? Βέβαια, βέβαια. Ναι. Δεν είναι όπως τις οικογένειες που τα φύγει ο Κρίκος σβήνουν. Όχι, όχι, γιατί όπως σας είπα, για μένα η Αλεξία δεν είναι εξαδέρφη. Επειδή έχουμε μια αρκετή διαφορά ηλικίας και επειδή ήταν βρέφος όταν είχα πάει εγώ κοντά τους, η Αλεξία για μένα είναι ένα από τα παιδιά μου. Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ την πορεία της, γιατί και εκείνη είναι στο καλλιτεχνικό χώρο. Για μένα, όπως σας είπα, είναι παιδί της οικογένειάς μου. Όταν έρχεται στην Κύπρο, είναι κοντά μου. Ναι. Έχετε και εγγονάκια? Ναι, ναι. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. Θέλετε να τους μεταλαμπαδεύσετε το κεφάλαιο Σωτήρης Μουστάκας? Σας το λέω γιατί σίγουρα σε μια συζήτηση που είχαμε και με τον Μιχάλη, ναι, βλέπουμε ότι η νέα γενιά δυστυχώς δεν γνωρίζει αυτά τα μεγάλα κεφάλαια του καλλιτεχνικού χώρου. Δηλαδή, η Σωτήρης Μουστάκας, Βουτσάς και όλοι αυτοί οι οποίοι, ναι, μεν ήταν μιας άλλης εποχής, αλλά για όσους τους είχαν δει, συνεχίζουν ακόμη να λάμπουν. Να σας πω, είναι εκ των όνου κάνευ. Η οικογένειά μας και τα παιδιά μας, γιατί βλέπω υπάρχει και το μικρόβιο της καλλιτεχνίας σε όλα τα μέλη της οικογένειάς μας. Ας πούμε, βλέπω και στα εγγόνια μου ακόμα κάποια σπίθα που ελπίζω να κάποτε να ανάψει. Τα δυο μου τα εγγονάκια ήδη είναι σε ένα θεατρικό εργαστήρι για παιδιά. Υπέροχες φωνές. Υπάρχει αυτό το μικρόβιο στην οικογένεια γενικώς. Και δεν είναι μόνο, δηλαδή ξεκίνησε από το θείο μου,
είναι η κόρη του Μιχαλάκη τώρα η Αθηνά, είναι η Αλεξία. Έχω έναν άλλο ξάδερφο στον Καναδά, πρώτος μου ξάδερφος, ο πατέρας του είναι αδερφός, γιατί ήταν πολλά αδέρφια. Ο Άλεξ ο Μουστάκας, ο οποίος διαπρέπει στον Καναδά σαν σκηνοθέτης, ηθοποιός, είναι τραγουδά, ανεβάζει musicals. Είναι στο είναι DNA όνομα. Δηλαδή. Ναι. Είναι λίγο μέσα στο DNA μας, νομίζω. Σας κρύβω ότι κι εγώ. Φλερτάρετε με την υποκριτική. Πάντοτε. Εγώ είχα πάρει λάθος δρόμο, νομίζω. Ασχολήθηκα με τα οικονομικά, τελείωσα τα οικονομικά, αλλά πάντα αγαπούσα την καλλιτεχνία. Τώρα πάτε θέατρο, πάτε να δείτε παραστάσεις. Βέβαια. Αθήνα για μένα σημαίνει θέατρο κάθε νύχτα, οπότε μπορώ, ναι. Και ανασύρετε το Σωτήρι στη σκηνή. Δυστυχώς, ναι, μου λείπει πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια δεν σας κρύβω ότι που είχε φύγει μελαγχολούσα πάρα πολύ, γιατί ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στην Αθήνα να το δω, να δω παράστασή του. Είχε αλλοιώσει ο χαρακτήρας του παιδιού, του φίλου στην πορεία του χρόνου? Όχι, ήταν πάντα φίλος. Όταν ήταν στην Κύπρο και έρχεται ή για διακοπές ή για θέατρο, τις παραπάνω σε περνούσε εντός στο γραφείο μου. Τόσο. Και είχαν και οι κοπέλες που δουλεύαν κοντά μου, γιατί πάντα είχαν στις πέντε κοπέλες που δουλεύαν στα μαγαζιά. Κύριε Σωτήρα, βγάλε μια φωτογραφία μαζί. Είχε ήδη γίνει διάσημος τότε ο Σωτήρης. Αλλά ήταν ένα πηγαίο ταλέντο, νομίζω εγώ, που ό,τι και αν έκανε θα επιδέχεται. Ναι. Σας συγκινεί ακόμα και σήμερα έτσι αναμνήσεις? Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω, καλώς ή κακώς έχω φωτογραφική μνήμη και τώρα που σου τα διηγώ τα βλέπω μπροστά μου. Όταν πληροφορηθήκατε για το θάνατο του, τι συναισθήματα νιώσατε για αυτόν τον άνθρωπο? Ότι έχασα έναν πολύ καλό φίλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η χαρά μου να μιλώ για έναν φίλο. Καλή εγώ. Ο συνοδός της κοπέλας είναι ωραίος. Εγώ όμως είμαι πιο ωραίος από αυτόν. Ούτε αυτό είναι ύποπτο. Και τώρα τι πρέπει να κάνω? Τσίσα. Πρέπει να πας να καθαρίσεις, γιατί χάνουμε το ποσοστό από την προστασία και στέγνωσα, ρε Μιτσάρα, δεν έχουμε μία. Γιατί δεν πας εσύ? Εσύ ο αρχηγός. Έτσι γίνεται. Έτσι. Λέρα, λέρα, είσαι εδώ. Ποιος μιλάει από το πηγάδι? Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. Κάντα όλα λίπα. Έλα, φύγε τώρα. Θα εφαρμόσω το σχέδιο γλύκα. Φύγε. Φεύγω. Είναι νερό το κρύο? Είναι κρύο το νερό? Λίγο. Λίγο. Αχ, το θέλω μπούζι. Μου κρατάτε τα γυαλιά να μην βραχούν? Thank you. Τρελός είναι ο άνθρωπος. Για την στεροφημία που λέγαμε, το συναντάς συχνά μπροστά σου τον Σωτήρη Μουστάκα μέσω αυτής της στεροφημίας? Ναι. Και τι είναι αυτό το οποίο μένει από τον κόσμο, τι είναι αυτό που ακούς συχνότερα? Ακούω περισσότερο το πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Ακούω το ότι αν είχε φύγει στο εξωτερικό θα είχε κάνει τεράστια καριέρα και το πιστεύω. Ακούω μόνο καλά. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Ναι. Σε βλέπα στα μάτια και ήσουν μαδικός μου. Χέρι μου πάντα τεινό. Μ' αφήσες μια μέρα και χάσα το φως μου. Και χάσα τον ουρανό. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Γύρισες χαρά.
τις εποχές που ζούμε και τις εποχές του Σωτήρη, του Μουστάκα, του Στάθη Ψάλτη και άλλων ανθρώπων με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, ήταν ένα κεφάλαιο που έκλεισε εκείνη η εποχή? Η εποχή έκλεισε, αλλά ο τόπος γεννάει. Και θα γεννάει. Ο Σωτήρης και ο Ψάλτης, γιατί το Ψάλτη, όπως ξέρετε, στην τελευταία μου ταινία του Καζατζάκη παίζει επίσης στην τελευταία του. Επίσης, υπάρχει δε μια σύμπτωση, θέλω να το πω αυτό. Και οι δύο ήταν 66 χρονών. Και οι δύο πέθανε 66 χρονών. Και οι δύο ήρθαν εδώ, σε αυτό το γραφείο, φθινόπωρο. Κάναμε την ταινία και έφυγαν την άνοιξη. Και οι δύο. Ακριβώς επειδή είχε συμβεί αυτό με το Σωτήρη, έκανα ένα DVD τη σκηνή του, του Ψάλτη για να τη δει και πρόθεσε να τη δει. Και έχω διαβάσει ότι δάκρυσε από αυτή την κίνησή σας. Ναι, έκλαψε. Κοιτάξτε, ο Σωτήρης, δηλαδή, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο ταλέντο και αγαπάνε πολύ την πατρίδα και τα κάνουν ό,τι κάνουν για την πατρίδα. Η πατρίδα είναι ευγνωμονούσα για αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ευγνωμονούσα και η Κύπρος για αυτό το τεράστιο πρόσωπο που έδωσε χαρά και συνεχίζει να δίνει από τα πράγματα που άφησε πίσω. Ήταν ένα τεράστιος, ένας πυλώνας του ελληνικού αισθήματος ήταν ο Σωτήρης. Πέρα από τον σπουδαίο στο οποίο άπλωνε το ήθος του. Το ήθος του είναι ενός καθαρού ανθρώπου που είχε την παιδεία και τη γνώση από ποιο πολιτισμό έρχεται. Και με τον τρόπο του, αυτό τον πολιτισμό τον πλούτησε ο Σωτήρης. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Άνθρωποι όπως ο Σωτήρης Μουστάκας συνεχίζουν με τα θάνατο να φωτίζουν τις ζωές μας και να μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι και για την καταγωγή και για τον τόπο μας. Καλή σας νύχτα.